στους μισθούς της ΕΡΤ που προηγήθηκαν, είναι και το δικό μου το όνομα στα κείμενα αυτά? Όχι, δεν είναι. Φαντάζομαι το δικό ότι είναι, γιατί το δικό μου το όνομα το κρεμάσατε ήδη στα μανταλάκια. Θα ήθελα όμως, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Ναι, επειδή με αφορά προσωπικά το θέμα, επειδή εργάστηκα πολλά χρόνια στην ΕΡΤ και επειδή πραγματικά ματώνει η καρδιά μου να βλέπω συναδέλφους να μένουν άνεργοι αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή δεν είναι ώρα για να μιλήσουμε σε συναισθηματική βάση, θέλω να σας ρωτήσω. Όταν κρεμάσατε το δικό μου όνομα στα μανταλάκια, εσείς ή όποιος άλλος το κρέμασε, ως εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, ότι έπαιρνα πολλά λεφτά, γιατί δεν κρεμάσατε την ίδια στιγμή? Πόσο έπαιρναν όσοι έκαναν την εποχή εκείνη την ίδια δουλειά με μένα στα ιδιωτικά κανάλια? Για να δούμε πόσο λιγότερο αμοιβόμουν εγώ από αυτούς που εργάζονταν στα ιδιωτικά κανάλια. Γιατί δεν λέτε στον κόσμο δηλαδή ότι οι μισθοί στην ιδιωτική τηλεόραση είναι ενός επίπεδου, σήμερα είναι ένα διαφορετικό επίπεδο, και οι μισθοί στην ΕΡΤ η αντίστοιχη ήταν πολύ χαμηλότερη. Γιατί με κάνετε μένα υπόλογη απέναντι στον κόσμο, γιατί με στοχοποιείτε με αυτόν τον τρόπο? Πρώτα απ' όλα δεν το έχει κάνει. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν έχω σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο για να ζητήσω να με διορίσουν κάπου. Εγώ και πάρα πολλοί ακόμη από αυτούς που βγάλατε στα μανταλάκια. Με τη σειρά. Δεν έβγαλε η Νέα Δημοκρατία στα μανταλάκια κανέναν από αυτό που λέτε. Άρα δεν έχω λόγο να απολογηθώ γι' αυτό. Όσο αφορά εσάς προσωπικά, αφού το πάτε στο προσωπικό, να σας πω ότι. Δεν θέλω να το πάω στο προσωπικό. Χρησιμοποιώ τον εαυτό μου ως παράδειγμα. Να, και σας ρωτώ τις λίστες τις οποίες βγάζετε με το ποιοι παίρνανε χρυσά λεφτά, ποιοι ήταν χρυσορυχοί, παίρνανε χρυσά λεφτά από την ΕΡΤ. Συγγνώμη. Γιατί δεν τη συγκρίνετε με τις αμοιβές του ιδιωτικού τομέα? Υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά την οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι. Αυτός που πληρώνεται από το Μέγκα ή από το Sky ή από τον Αντένα, πληρώνεται από τους ιδιοκτήτες και μετόχους των ιδιωτικών καναλιών. Αυτός που πληρώνεται από την ΕΡΤ, καλώς κακώς πληρώνεται από όλους εμάς μέσα από το ειδικό τέλος υπέρ ΕΡΤ. Σε μια εποχή άρα, που λοιπόν, ήταν ευθέως ανταγωνιστική, άρα, κύριε λοιπόν, Γεωργιάδη, απέναντι στα ιδιωτικά κανάλια. Δεν μπαίνω στην περιπτυσιολογία. Με συγχωρείτε, αλλά οι μισθοί είναι ανάλογοι. Δεν μπαίνω στην περιπτυσιολογία και δεν μπαίνω στο δικό σας θέμα. Μιλάω γενικά. Είναι λογικό οι πολίτες να θέλουν να ξέρουν λοιπόν. Όπως ξέρουν οι μέτοχοι του Μέγκα τι δίνουν και πόσο δίνουν σε ποιον το δίνουν, έτσι επειδή εμείς είμαστε όλοι μέτοχοι της ΕΡΤ, πρέπει να ξέρουμε τι δίνουμε και σε ποιον δίνουμε. Ξαναλέω όμως, το πρόβλημα της ΕΡΤ δεν ήταν ο μισθός της Τσαπανίδου. Το πρόβλημα της ΕΡΤ ήταν ότι μια παραγωγή που σε ένα ιδιωτικό κανάλι κόστιζε χ, στην ΕΡΤ κόστιζε 5 χ.